Εδώ είναι η περιοχή που εμείς προβλέψαμε αυτή την, την παρέμβαση. Αυτό είναι το σχέδιο το σημερινό. Δηλαδή είναι χωρίς να λάβει υπόψη του αυτή την περιοχή. Η δεύτερη εικόνα είναι ό,τι υποβάλαμε τότε. Και βλέπετε αυτό με τα γυάλινα και τους διαδρόμους και τα λοιπά, πάλι σε αυτή τη γωνία που τίθεται ένα ερωτηματικό τώρα αν είναι ακριβώς εκεί. Εγώ μπορώ να σας δείξω ακριβώς εκεί. Ναι, το βάζεξτε. Το λέει. Είναι το μπροστινό μου πίνα. Λοιπόν, μόνο βοηθήστε με λίγο. Να το λες. Το πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο είναι αυτό. Το φαίνεται καλά, ναι. Εδώ. Ωραία. Ο τείχος. Όχι, αυτό είναι ο τείχος που πάει στο πεζοδρόμιο. Είναι πιο κάτω. Θα το δείτε εκεί. Εδώ είναι το σημερινό πεζοδρόμιο. Ωραία. Άρα ο τείχος που συζητάμε είναι κάπου εδώ. Στον πεζοδρόμιο είναι τώρα. Στην άκρη του Λίθου. Αν δεν είναι εδώ, θα είναι πίσω. Προς την Καμπύλη. Εδώ είναι η Καμπύλη. Λοιπόν, ο τείχος είναι με το σχέδιο αυτό, ακριβώς από την Καμπύλη. Ο τείχος που είναι από την Καμπύλη. Ακούστε λίγο παρακαλώ. Ο τείχος προσδιορίζεται σε αυτό το σημείο. Μετρημένος από αυτό το πεζοδρόμιο με δύο σημεία. Ο ένας τείχος λοιπόν είναι εδώ, στην άκρη του πεζοδρομίου. Και υπάρχουν τρεις κάθετοι και έχει εντάξει στο προηγούμενο, που είναι εδώ. Άρα δεν καταργείται ο δρόμος δηλαδή. Η ανάδειξη απαιτεί κατάργηση του δρόμου. Είναι εύκολο. Το τριάδιο. Μπορεί να χωριστεί όμως και σε δύο. Να πει ότι ψάχνω αυτό. Ψάχνω αυτό εδώ. Αφήνω αυτά τους δρόμους που θέλει άλλη διαδικασία. Πώς εδώ. Ναι. Ψάχνω τώρα εκεί, δηλαδή τη γωνία. Αφήνω τον δρόμο που θέλει τελείως άλλη διαδικασία η κατάργηση του δρόμου. Για να μην διορισθούν αυτά τα πράγματα τελικά, για να μην μείνουμε με το πάρκινγκ. Γιατί φοβάμαι σε όλα αυτά ότι το ιστορικό κέντρο δεν θα ολοκληρωθεί και θα παραμείνει ένα πάρκινγκ. Δεν ξέρω τι υπάρχει το λέει. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω. Τα αρχαία τα είδαμε στην τρίτη εικόνα. Αυτά είναι που. Εδώ είναι αυτά που λέμε ότι είναι η μεγάλη δίκη και τα άλλα τα πιο λαξευμένα σε διάφορες φωτογραφίες. Προχωρείτε παραπάνω. Εδώ σας το διάβασα τώρα. Είναι αυτά που λέγαμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε. Προχωρούμε. Αυτό είναι το προοπτικό πώς είναι σήμερα να γίνει όλη η πλατεία και νομίζω ότι μπορεί άνετα να εξαιρεθεί το κομμάτι αυτό. Αφού βρεθήκαν εκεί. Για τον δρόμο είναι... Τι να σας πω. Ναι. Είναι εδώ στο ρήθρο. Το ρήθρο είναι ακριβώς εκεί. Ναι. Αυτή είναι η διαμόρφωση που θεωρώ απαραίτητη, δηλαδή τον άξονα από την νότια πλευρά της εκκλησίας προς τα κάτω. Το θεωρώ απαραίτητο και βέβαια είναι το πρόστιμο. Παρακαλώ λίγο για ησυχία, δεν ακούγεται ο. Ναι, λέω. Παρακαλώ παρακαλώ. Θεωρώ απαραίτητο. Εσύ είσαι πολύ καθίστε παρακαλώ. Κυρία Μπενιέτσι, τώρα μπορεί να μας δείξει. Τώρα μπορεί να μας δείξει τα άνετα εδώ με αυτή. Κυρία Μπενιέτσι, αν μπορείτε να μας δείξετε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι το επισκοπικό μέγαρο μπροστά. Η εντάξει τείχη είναι κάπου εδώ, έτσι όπως σας δείχνω, η
διεύθυνσή του όπως του δείχνω. Και ο άλλος τείχος που είναι εδώ. Ο άλλος τείχος για τον οποίο συζητάμε και είναι από τις πλατές είναι στην άκρη του πεζοδρομίου. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με αυτή την οτιδήποτε. Είναι στο πεζοδρόμιο. Συνεπώς, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, συνεπώς, απάντη μας περί ένα που πέσαμε πάλι σε αυτά που είχε πετυχημένη από σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πέρατε την κυρία Μπίτη σήμερα. Το τμήμα το οποίο προτείνεται στην διάθεση με αυτή την κυρία Μπίτη να είναι αναγκαστικά τη φτιά και τη επιφάνεια, έτσι ώστε να είναι κατά κάποιο τρόπο επισκέπτη του συμβολίου ορατό. Δεν έχει καμία σχέση η προθέτηση αυτό με αυτά που λέει η κυρία Μπίτη. Κύριε Μαρινάκη, αυτά είναι τοποθετήσεις μας. Σε συνέχεια, τώρα ξέρω.